Καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ με τον Σάκη τον Κανούλα, τον επιθετικό της Σαντορίνης, μετά την ισοπαλία με 1-1 με τον Ιάλισσο στο Σταύρος Μαυροθαλασσίτης. Σάκη, δυστυχώς δεχτήκατε τον γκολ στο 25. Καταφέρατε όμως βγάλετε χαρακτήρα και ισοφαρίσατε μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά. Μέσα σε 9 λεπτά είχατε ισοφαρίσει και το αξίζατε κιόλας, γιατί ανεβάσατε την ένταση, πιέσατε. Και είχατε σίγουρα πολύ καλύτερες και πολύ πιο κλασικές ευκαιρίες από τον Ιάλισσο, και ας είχε αυτός τη μεγαλύτερη κατοχή στο δεύτερο ημίχρονο. Τι κρατάτε από το σημερινό παιχνίδι που μπορείτε να αλλάξετε, έτσι ώστε στην επόμενη αγωνιστική να είστε καλύτεροι ακόμα? Καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, θα κρατήσουμε την προσπάθεια, γιατί όπως είπες και εσύ, όταν τρως ένα γκολ είναι δύσκολο μετά να το διαχειριστείς. Εμείς αμέσως μετά τη φάση του corner που δεχθήκαμε τον γκολ, που δεν πρέπει να δεχόμαστε τέτοια γκολ αν θέλουμε να παίρνουμε τις νίκες που χρειαζόμαστε, δείξαμε χαρακτήρα, ανεβάσαμε την απόδοσή μας. Ισοφαρίσαμε γρήγορα, είχαμε κάποιες κλασικές ευκαιρίες και νομίζω πως αν ήμασταν λίγο πιο τυχεροί και βάζαμε το δεύτερο γκολ, ίσως έπαιρνε και άλλη διάσταση του σκορ. Γενικά το εύκολο γκολ είναι ένα ζήτημα για τη Σαντορίνη φέτος. Το έχω ξανασυζητήσει με τον προπονητή της, τον κύριο Παντέλη, και είχαμε συζητήσει και ότι τα μισά γκολ της ομάδας φέτος θα έχει πετύχει εσύ ο ίδιος. Και γενικά δείχνεται ότι βγάζετε πολύ κλασικές και πολύ καλές ευκαιρίες, όπως είπες και εσύ. Αλλά δεν μπορείτε να τσιλιώσετε, όπως κλασικό παράδειγμα η φάση του Μπουντόπουλου στο 43, που εκεί όλοι είπαμε ότι είναι το 2-1. Το θετικό σίγουρα είναι ότι δημιουργούμε ευκαιρίες, το βλέπετε κι εσείς, αλλά νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα συγκέντρωσης. Είναι εκείνη τη στιγμή πόσο συγκεντρωμένος είναι ο παίχτης που είναι στη φάση, να πετύχει τον γκολ, να λυθούν τα πόδια, να πάρουμε ψυχολογία και νομίζω θα κάνουμε τις ζωές μας πιο εύκολες μετά. Από εκεί πέρα δεν απογοητευόμαστε. Κοιτάμε τη συνέχεια, υπάρχουν ακόμα παιχνίδια. Όπως βλέπετε, έχουμε καλή ομάδα και θα τα καταφέρουμε. Πώς πιστεύεις ότι πρέπει να προετοιμαστείτε για μια πολύ ποιοτική ομάδα, όπως είπε και ο προπονητής σου, όπως είναι η Νίκη Βόλου, πάλι εντός έδρας εισαγωγικά πάντα, την επόμενη αγωνιστική? Δεν θα αλλάξει κάτι στον τρόπο που προσεγγίζουμε τα παιχνίδια. Θα κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε εβδομάδα, ανεξαρτήτως ποιον αντίπαλο έχουμε. Θα δουλέψουμε πάνω στα θετικά στοιχεία που έχει ο αντίπαλος. Θα μας δείξει ο προπονητής μας κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Και νομίζω, όπως είπα και πριν, αν είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι, θα τα καταφέρουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μια γνώση.